Καλημερίζω τον κύριο Θανάση Κοκονά, τον πρόεδρο Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Ελλάδος, ο οποίος να πω καλή σας μέρα, κύριε Κοκονά. Καλημέρα, κύριε Κοκονά, τι κάνετε? Καλά. Κύριε Κοκονά, τώρα νομίζω σας ακούμε. Για, μιλήστε. Σας ακούω. Κεντρικής Πολύ ωραία. Θα πω ότι ναι, είστε ο πρώτος που μας άνοιξε τα μάτια και είστε ο πρώτος ο οποίος αναφερθήκατε με θάρρος, επωνύμως και φαίνεται και με το πρόσωπό σας, και είπατε το ότι εδώ πέρα υπάρχουν συγκοινωνούντα, φοβάμαι ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα αγκία, συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτοί οι χούλιγκανς που σκότωσαν τον Άλκη μπορεί κάλλιστα να ανήκουν στις ακροδεξιές ομάδες που με κασκόλ ποδοσφαιρικών ομάδων, δεν έχει σημασία ποιον, έχουν δημιουργήσει τα επεισόδια στα ΕΠΑΛ και έχουν συγκρουστεί. Μπορεί να είναι οι ίδιοι. Αυτές δεν είναι οι υποψίες σας? Εντάξει, είναι η καλή εικόνα της Ομοσπονδίας. Δεν έχει να κάνει με προσωπικές πρωτοβουλίες. Η καλή εικόνα που έχουμε από το τι γίνεται μέσα στα σχολεία. Ναι, από την πρώτη γνώση στιγμή του προβλήματος. Ναι, ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή είχαμε αναδείξει το ζήτημα και πραγματικά είχαμε εντοπίσει ότι υπάρχει, ότι μάλλον όλοι αυτοί που δημιουργούν τα επεισόδια στα σχολεία εμφανίζονται με διακριτικά ομάδων, βρίσκουν καταφύγιο σε συνδέσμους ομάδων, δεν κρύβονται, βγαίνουν μαζί, ανήκουν μάλλον σε φασιστικές ομάδες, συναζιστικές ομάδες, χωρίς να κρύβονται. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται ως ΕΝΕΘ, η νεολαία της φασιστικής συμμορίας του Ιερού Λόχου και της Χρυσής Αυγής και με του Κασιδιάρη. Και επιτίθεται σε... Η δράση τους είναι σεσημασμένη στην περιοχή, στα σχολεία. Έτσι. Τρομοκρατούν μαθητές, επιτίθεται σε αγωνιστές μαθητές, μετανάστες, κοπέλες μαθήτριες, ακόμα και σε άτομα με άλλη σεξουαλική επιλογή. Μπαίνουν ανενόχλητοι μέσα στα σχολεία. Και έχουν μια πρακτική που την έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Δεν θα πω τάγματα εφόδου, θα πω δημιουργίες εφόδου. Αλλά να το συγκρατήσουμε λίγο, για να μην γίνουν οι δημιουργίες τάγματα και έχουμε άλλα. Γι' αυτό εμείς πήραμε και αρκετές πρωτοβουλίες και το προηγούμενο διάστημα και σήμερα μια πρωτοβουλία για ένα αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην πλατεία Ευόσμου, την περιοχή που έγιναν τα πρόσφατα επεισόδια με τις επιθέσεις εναντίον μαθητών, εναντίον γονιών, από ομάδες τέτοιων φασιστικών ομάδων. Στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ευόσμου σήμερα πάνω από 80 σωματεία και φορείς. Και είναι θετικό. 5 η ώρα λοιπόν, γιατί, για να ακούσει και ο κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα. 5 η ώρα πλατεία Ευόσμου. Βροντοφωνάζουμε ότι δεν φοβόμαστε. Τον φασισμό θα τον αντιμετωπίσουμε, θα τον πετάξουμε στα σκουπίδια, στο σκουπιδεντενεκέ της ιστορίας. Αυτοί δεν έχουν καμιά σχέση με στα σχολεία. Οι ναζιστές δεν έχουν καμιά σχέση με στα σχολεία. Πρέπει τώρα να αποκλειθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα. Και οι μαθητές και οι γονείς δεν πρέπει να φοβούνται. Δεν έχουν Όχι άλλος τίποτα. Πρόσφορος χώρος και πεδίο σε μορφώματα ακροδεξιά, τα οποία λόγω των πολιτικών συνθήκων έχουν μείνει ορφανά και προσπαθούν να βρουν σπίτι. Είτε σε συνδέσμους, είτε σε υπερεθνικιστικά κόμματα, είτε σε ναζιστικές παραφιάδες. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς καλημέρα. Αυτό. 5 η ώρα. Να είστε καλά. Μου, παιδιά. 5 η ώρα το απόγευμα. 5 η ώρα το απόγευμα. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.